Με σύμμαχο τα social media, ένας νεαρός από την Κρήτη κατάφερε να ταξιδέψει τις κρητικές κατσούνες σε Ευρώπη και Αμερική. Οι παραδοσιακές μαγκούρες των Βοσκών είναι γνωστές για το κυκλικό σχήμα στην κεφαλή τους, οι οποίες πλέον χρησιμοποιούνται ακόμη και για διακόσμηση. Από ξύλα μπελιτσάς κατασκευάζονται οι παραδοσιακές μαγκούρες των Βοσκών στην Κρήτη, γνωστές και ως κατσούνες. Η κατασκευή τους είναι αρκετά περίτεχνη. Με τη βοήθεια της φωτιάς, ο τεχνίτης προσπαθεί να ξύσει και να ισιώσει το ξύλο. Ο καλός μάστορας ξεχωρίζει από την μαεστρία με την οποία θα δώσει το κυκλικό σχήμα της κεφαλής της κατσούνας. Ο Μάρκος Μυρνάκης, αν και νέος, θεωρείται σήμερα ένας από τους μάστορες της κατσούνας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αν και έχει σπουδάσει δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, από το 2014 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, βρήκε την ευκαιρία να βοηθήσει τόσο την οικογένειά του, όσο και την διάδοση της παράδοσης της Κρήτης. Ξεκίνησε το 2014 από εμένα, με μία αφορμή την κρίση, την οικονομική κρίση που υπήρχε τότε, όπου ουσιαστικά θέλησα να βοηθήσω τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι οικοδόμος. Η κύριά του ενασχόλησε και η οικοδομή είχε κρίση. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε να κάνει το χόμπι του, τις κατσούνες. Με αποτέλεσμα να έχουμε γεμίσει μια αποθήκη κατσούνες και θέλοντας να τον βοηθήσω αρχικά, αλλά και να με δοκιμάσω εμένα στο κομμάτι του digital marketing, αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό ως προς το κομμάτι της προώθησης. Δοκιμάζοντας λοιπόν τον εαυτό του στο digital marketing, κατάφερε να κάνει γνωστές τις κρητικές κατσούνες σε όλη τη χώρα, αλλά και όχι μόνο, καθώς τα viral video ταξίδεψαν την παράδοση των Βοσκών σε Ευρώπη και Αμερική. Από το τίποτα έχει δημιουργηθεί μια επιχείρηση στην οποία συμμετέχω εγώ στο κομμάτι της επικοινωνίας και της προώθησης και στις κατασκευές σιγά σιγά. Ο πατέρας μου, ο οποίος έχει αποκτήσει μια άλλη ιδιότητα και μια σπουδαία αναγνώριση ως κατσουνοποιός, που είναι κάτι το οποίο το αγαπούσε πάντα, απλά δεν μπορούσε ποτέ να έχει κάποια εμπορική αξία αυτό το πράγμα. Και έχει γίνει κίνητρο και για τη μητέρα μου, η οποία έχει γίνει η φάντρα της επιχείρησης. Είναι αυτή η οποία κεντάει κριτικά σαρί και τα μαντήλια που βάζουν στο κεφάλι. Η οικογενειακή αυτή επιχείρηση έχει ανοίξει το δρόμο σε νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν την τεχνική δημιουργία της κατσούνας. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος για πάρα πολλούς τεχνίτες κατσουνοποιούς, οι οποίοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και αυτοί και το κάνουν επάγγελμα. Και οι νέοι ενδιαφέρονται να το μάθουν ή να το αποκτήσουν. Οπότε αυτό ήταν και το πρώτο μου στοίχημα. Γιατί εγώ σπούδαζα εκτός Κρήτης και του έλεγα για κατσούνες και μου λέγανε τι είναι αυτό. Πλέον δεν χρησιμοποιούν μόνο οι βοσκοί τις κατσούνες. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν την ξύλινη αυτή κατασκευή για διακόσμηση. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Από το πώς θα βρεθεί η πρώτη ύλη το ξύλο, το πώς και πότε θα βρεθεί, μέχρι και το πώς θα το καταργαστεί το ξύλο. Τις επιλέγουν για συλλογές. Τις επιλέγουν για πεζοπορία. Οι κατσούνες είναι ένα εργαλείο δουλειάς για τους κτηνοτρόφους που χρειάζεται να κάνουν ανάβαση και κατάβαση τα βουνά. Και οι ξεχωριστές καμπάνιες προώθησης του Μάρκου Σμυρνάκη έκαναν την κριτική κατσούνα να φτάσει από άκρη σ' άκρη σε όλο τον κόσμο. Και όπως θα δείτε, εκτός από μάστορα στις κατσούνες, είναι και μάστορα στις μαντινάδες. Άτικα TV να βάζετε, να βλέπετε ειδήσεις, απούνε άμεσες πολύ σε όλες τις εξελίξεις.